εκφώνηση. Πρώτον, κοιτάμε τι λέει η εκφώνηση. Το G, λοιπόν, είναι όλοι, πώς το λέει, όλοι οι πίνακες, α, το λέει και το γράφουμε, αυτός είναι ένα συμβολισμός στάνταρ, GL2R. Αν δείτε εδώ, νι, α, είναι οι πίνακες νι επί νι. Με πραγματικούς συντελεστές. Αν δείτε εδώ 2 σε, είναι οι πίνακες 2 επί 2 με μηχανικούς συντελεστές. Είναι η λεγόμενη γενική γραμμική ομάδα, τη λέμε αυτό. Δεν χρειάζεται τώρα να μαθαίνετε ορολογία. Έτσι είναι οι πίνακες, λοιπόν. Είναι όλοι οι πίνακες. Έτσι. Νι επί νι. 2 επί 2. Με ορίζωσα διάφοροι του μηδενός. Άρα, όπως είπε η Ανδρονίκη, είναι αντιστρέψιμη αυτή. Το ζήτημα είναι ότι έτσι όπως το διατυπώνουμε, λέει ότι θεωρούμε ότι είναι ομάδα, επομένως δείξτε τα υπόλοιπα σύνολα ότι είναι υπομάδα. Αλλά ας δούμε ότι γιατί είναι και ομάδα. Τι θα κάνετε εσείς. G είναι ομάδα. Να το αναγνωρίσουμε, λοιπόν, είναι ομάδα, διότι G διάφορο του κενού έχει τουλάχιστον έναν πίνακα 2 επί 2 που ο οποίος έχει ορίζει διάφορο του μηδένας, δεν είναι χιλιάδες μπορούμε. Δηλαδή τι είναι τη σχέση. Αυτό. Ένα από τα πρώτα στοιχεία είναι ότι κάθε δομή, κάθε διανυσματικός χώρος, δακτύλιος ή ομάδα πρέπει να είναι διάφορος του κενού. Πρέπει να βρούμε ένα επιχείρημα γιατί. Υπάρχουν πολλά επιχείρηματα. Ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι ο μοναδιαίος έχει ορίζουσα ένα, άρα ανήκει στο G. Αυτό μας λέει ότι είναι και διάφορο του κενού. Αλλά μπορεί να φτιάξει. Ανήκει στο G ή στο GL2. G, το ονομάσαμε G που είναι η GLT. Το ίδιο. Εντάξει. Άρα, βρήκαμε έστω και ένα για δείγμα. Αυτό έχει την εξής σκέψη, ότι αν είναι δομή κάποιο σύνολο, δηλαδή είναι ομάδα, δακτύλιος, αν είναι δακτύλιος, πρέπει να έχει το 0. Άρα το πρώτο που είναι να εξετάσουμε, το έχει το 0. Αν αυτή είναι ομάδα, θα πρέπει να έχει το ουδέτερο στοιχείο, επειδή είναι ο πολλαπλασιασμός. Αυτό βρίσκεται μέσα στο G ή στο GL2R που λέει η Ανδρονίκη. Πράγματι είναι ένας πίνακας 2 επί 2 που η ορίζουσα είναι διάφορη και το μηδένος, άρα νίκη. Άρα είναι και διάφορο το κενό. Αλλά μπορεί να βρείτε το 1, 2, 3, 4 είναι ένας άλλος πίνακας με ορίζουσα διαφορετική από το 0. Και αυτό είναι μέσα στο, σαν επιχείρημα, σωστό. Τι άλλο πρέπει να ισχύει για να είναι ομάδα, βάσει τον ορισμό. Πρέπει να ισχύει προσωπικότητα της πράξης. Βεβαίως. Δεύτερο. Αν α και β ανήκουν στην GL2R, ισχύει ότι α-β ανήκω στη GL2A, ερωτηματικό. Εμένα είναι εσωτερική η πράξη. Είναι. Το ερώτημα μεταφέρεται και πώς είναι εγώ. Έχουμε δύο πίνακες με ορίζουσα διαφορετική από το 0. Και έχει το γινόμενο. Πράγματι ισχύει
διότι η ορίζουσα του ΑΒ, όπως ξέρουμε, ισούται με το γινόμενο των ορίζουσών. Έτσι, δεν το ξέρουμε τη γραμμή και άλλη. Και αφού αυτό είναι διαφορετικό από το 0 και αυτό διαφορετικό από το 0 από υπόθεση, θα σημαίνει ότι... Ωραία. Άρα είναι η πράξη είναι εσωτερική. Όπως λέει επίσης η Ανωνίκη, γιατί είναι, έχει την προσετηριστική ιδιότητα, α, β, γ, ισχύει αυτό. Αν α, β, γ, διότι η προσετηριστική μπράβο. Η ιδιότητα του πολλαπλασιασμού ισχύει γενικά. Ανεξάρτητα αν η ορίζουσα είναι μηδέν ή όχι. Και αν θέλει κανείς τη γραμμική άλλη να σκεφτεί πώς αποδεικνύεται αυτό, σημαίνεστε πώς. Δεν πρέπει να αφήνουμε κάτω. Για να γίνεις καλή μαθηματικός, πρέπει όλα να τα αναρωτιέσαι. Κοιτάξτε να δείτε, αν έχουμε πίνακες 2 επί 2, αν δεν μπορεί να κάνεις πράξεις, όπως εδώ πέρα, και να πάρεις αυτό, αν και δεν είναι και λίγες, από 3 και 3 παραπάνω γίνεται χαμός. Είναι σχεδόν αδύνατο για να το αποδείξει και αν κάποιος προσπαθήσει να κάνει τις πράξεις 4x4 κτλ. Η απόδειξη και η σίγουρη και η σύντομη είναι η εξής. Πάμε με γραμμικές απεικονίσεις. Ο πολλαπλασιασμός πινάκων αντιστοιχεί στη σύνθεση γραμμικών απεικονίσεων, στη σύνθεση συναρτήσεων. Ξέρουμε ακόμα και από το Λύκειο ότι αν έχουμε τρεις συναρτήσεις και πάρουμε τη σύνθεση, ισχύει η προσετεριστική ιδιότητα εφόσον έχει νόημα γίνεται η σύνθεση. Γιατί μπορεί να μην γίνεται η σύνθεση, είναι άλλα τα πεδία ορίζοντα κτλ. Εδώ είναι από το αν τετράγωνο στο αν τετράγωνο. Γίνεται η σύνθεση. Έτσι. Άρα πάντα γίνεται η σύνθεση, άρα πάντα ισχύει η προσετεριστική ιδιότητα στη σύνθεση συναρτήσεων και φυσικά και στις γραμμικές απεικονίσεις, άρα και στους πίνακες. Και γενικά πάμε για νη επί νη χωρίς να χάσουμε ούτε χρόνο ούτε τίποτα. Ούτε να... Αυτό το πράγμα με τη γραμμική άλγεβρα, αν ξεφυλίζεται κάτι με τη γραμμική άλγεβρα, να το εστιάσετε. Αυτό είναι από τα βασικά πράγματα στη γραμμική άλγεβρα. Δεν ξέρω αν το. Ότι τελικά όταν λέμε πίνακας, όταν λέμε πίνακας είναι μια συνάρτηση και αντίστροφη. Και κάθε φορά περιμένουμε να αντανακλώνται όλες οι ιδιότητες του πίνακα στη γραμμική απεικόνιση. Ανάλογα και, το ποιες βάσεις διαλέγουμε, η συνάρτηση είναι καλύτερη με την έννοια ότι μπορούμε να βρούμε τις ιδιότητες. Το image, η εικόνα δηλαδή, το πυρήνας κλπ. Όλα αυτά έχουν σχέση με τον πίνακα, πώς είναι ο πίνακας. Τώρα, λοιπόν, τέλος πάντων, η ιδιότητα του πολλαπλασιασμού. Διότι, ναι. Αυτό είναι μια καλή απάντηση. Τρίτο. Τέταρτο. Τι άλλο πρέπει να αποδείξουμε. Ορίστε. Μα πήραμε το σύνολο των αντιστρεψίμων στοιχείων. Οπότε δεν χρειάζεται. Το ουδέτερο στοιχείο, αυτό είναι το ουδέτερο στοιχείο. Είναι το ουδέτερο στοιχείο. Και 1001 ανήκει στην GL2. Δεν είναι μόνο το ουδέτερο στοιχείο όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό, ανήκει και σε αυτό το σύνολο που είναι υποψήφιο να είναι ομάδα. Αν α ανήκει στην GL2α, το ερώτημά μας είναι υπάρχει το, η πράξη είναι ο πολλαπλασιασμός πινάκων. Το αντίστροφο στοιχείο. Υπάρχει. Τότε.
το ορίζοντα το α, άφορο του μηδενός. Άρα ο πίνακας είναι αντιστρέψει. Άρα υπάρχει το α και ν. Και μάλιστα και η ορίζουσα του α από την 1 πόσο είναι. Είναι ένα διαορίζουσα του α, αφού το αυτό είναι διάφορο το μηδέν, ήταν διάφορο. Επίσης να σας θυμίσω κάτι που πιθανό να το έχετε ξεχάσει, αν ο πίνακας επειδή είναι 2 επί 2, το α, β, γ, δ, και η ορίζουσα α, δ, που είναι β, γ, αυτή είναι η ορίζουσα, έτσι, το θυμόσαστε. Διάφορο του μηδενός, τότε ο αντίστροφος του α, ποιος είναι, έτσι, το θυμόσαστε έτσι, μνημοτεχνικά, πόσο είναι, για 2 επί 2 πρέπει να το θυμόμαστε, για 3 επί 3 είναι 1 προς α, δελτα, μειον, ένα διαορίζω το α. Λοιπόν, ο τρόπος που να το θυμάται κανείς είναι ότι αλλάζουν αυτά, το α που πάμε στο δέλτα και το δέλτα στο α, δέλτα α και στα, τα άλλα δεν τα αλλάζουμε, αλλά τους αλλάζουμε σημεία. Πλην β, πλην γ. Αυτό είναι αυτό. Αυτό δεν χρειάζεται δηλαδή στην επίλυση της άσκησης, αλλά εντάξει. Το λέμε. Και όλα αυτά βρίσκουμε ότι είναι μια ομάδα. Είναι αβελιανή ομάδα, στο ερώτημα αυτό τι θα πει. Υπάρχουν πίνακες 2 επί 2 που δεν αντιμετατίθεται από την. Είναι πάντως μια ομάδα. Οπότε το ερώτημα που λέει εδώ πέρα των πινάκων 2 επί 2 που η ορίζουσά τους δεν είναι απλά διάφορο το μηδενός, είναι ένα. Αν είναι υποομάδα. Τελικά λοιπόν το σύνολο CL2 είναι ομάδα. Οπότε το ερώτημα είναι η πράξη είναι ο πολλαπλασιασμός, έτσι. Είναι το σύνολο α 2 επί 2 έτσι ώστε η ορίζουσα να είναι ένα υποομάδα Ανδρονίκη, τι θα έλεγες? Ποιος είναι ο ορισμός της υποομάδας? Θα το δούμε. Άμα δεν το θυμάσαι, να το πούμε και να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να ισχύει ότι χρειάζεται να ισχύει ότι είναι κλειστήριο στην πράξη. Βεβαίως. Δηλαδή θα πρέπει να έχει το ουδέτερο στοιχείο να ανήκει στην υποομάδα. Το ουδέτερο στοιχείο της ομάδας της μεγάλης πρέπει να ανήκει και στη μικρή. Ποιο ισχύει? Η ορίζουσα αυτή είναι ένα. Συνεπάγεται, δεν είναι απλώς διάφορο του μηδενός. Άρα αυτό το ουδέτερο στοιχείο της μεγάλης ανήκει στην SL2. Εντάξει, Γιώργο, τι. Μετά, τι άλλο πρέπει. Αν έχουμε δυο στοιχεία, θα πρέπει και το γενόμενο. Έστω. Α και Β
δύο στοιχεία της SL2, αυτή λέγεται και special. Από εκεί το, δεν έχει σχέση με μια μερίδα. Λοιπόν, τότε μας ενδιαφέρει το γινόμενο. Άρα το κριτήριο αν είναι η ορίζουσα. Εάν η ορίζουσα του α είναι 1 και του β είναι 1, τότε και η ορίζουσα του γινόμενου. Ίσως η ορίζουσα του α επί ορίζουσα του β, ίσως ναι. Συνεπάγεται, αβ ανήκει στην SL2. Τι γίνεται με το αντίστροφο. Δηλαδή πώς διατυπώνεται το αντίστροφο. Σημαίνει ότι η ορίζουσα είναι, αυτό είναι το κριτήριο, είναι ένα. Τότε σίγουρα ο αντίστροφος υπάρχει. Υπάρχει το αντίστροφο. Και η ορίζουσα του αντιστρόφου είναι ένα δια την ορίζουσα του άλλου. Που είναι ένα δια ένα, ίσον ένα. Άρα δεν υπάρχει μόνο γενικά και όριστα, έχει και ορίζουσα ένα, άρα θα ανήκει συνεπάγεται. Θα ανήκει στην SL2. Όλα αυτά, τελικά, η SL2R είναι η κομμάτια της GL2. Είναι άπειρες βέβαια αυτές οι κομμάτες, οπότε δεν έχει σχέση. Διαιρείται, εντάξει, τι είναι. Το επόμενο τι είναι. Πώς, με λόγια, τι σημαίνει. Αν έχουμε ένα πίνακα στην ομάδα, να ισχύει ότι αλφατέ είναι ο ανάστροφος. Βλέπεις, ο ανάστροφος. Αλφατέ, αλφατέ, ίσον, αλφατέ. Να μας κάνει ο μοναδία. Θυμάστε πώς του λέμε αυτούς τους πίνακες. Πώς. Όταν α είναι ήταν ανάστροφο μας κάνει το μοναδία. Τέλος πάντων κυκλοπαιδικά. Λέμε ορθογόνιος. Αυτοί είναι πίνακες που σέβονται ορισμένα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας δούμε. Παίρνουμε όλους τους πίνακες 2x2. Που βέβαια εδώ λέει το εξής, ότι ανήκει στο G, ανήκει σε αυτό το σύνολο. Θεωρεί από χέρι ότι κάθε πίνακας που α επί τον α ανάστροφο μας κάνει το μοναδιαίο, θα έχει ορίζουσα διαφορετική από το 0. Έχει. Είναι προφανές αυτό. Δεν γίνεται να μας έκανε το μοναδιαίο αλλιώς. Δηλαδή, αν πάμε από την ισότητα, πρέπει να βγαίνει και με τις ορίζουσες. Δηλαδή, η ορίζουσα του αναστρόφου ίσως και με την. Ναι, επομένως, αν πάρεις τη σχέση εδώ της ορίζουσας, θα βγει α επί α τετράγωνο στην ορίζουσα. Θα βγει ορίζουσα α τετράγωνο. Ίσως με ένα. Ναι, άρα αναγκαστικά. Άρα είναι μέσα σε αυτό το σύνολο. Εντάξει, Γιώργο. Ναι. Εντάξει. Άρα αναζητούμε λοιπόν όλα τα στοιχεία της G, των πινάκων 2x2 που η ορίζουσα είναι διαφορετική του μηδενός. Το α επί α ανάστροφο ίσο με το μοναδιαίο, αν είναι υποομάδα. Οπότε τώρα πρέπει να το ψάξουμε κάπως αλλιώς. Λοιπόν. Πάλι θέλουμε το τέταρτο στοιχείο. Το α στην G, έτσι ώστε α επί α ανάστροφο. Το δεύτερο ερθούν η δήλωση ότι α δεν χρειάζεται αν μας κάνει το μοναδία. Αλλά εντάξει, το βάζουμε. Λοιπόν, οπότε ξανά πρέπει για να ελέγξουμε αν είναι υποομάδα. Αυτό είναι ένα υποσύνολο γενικά της GL2R.
Το αν είναι υπό ομάδα θα πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα τρία πράγματα. Το ουδέτερο στοιχείο βρίσκεται. Ναι. Το 1-0-0-1 έχει την ιδιότητα, ο ανάστροφός του είναι αυτός του. Mm-hmm. Έτσι. 1-0-0-1 και μάλιστα είναι J2. Άμα κάνουμε τις τάξεις. Άρα, ο μοναδιαίος βρίσκεται εδώ μέσα. Αν έχουμε δυο στοιχεία, α και β, που ικανοποιούν αυτή την ιδιότητα, δηλαδή αν α, όμα β, ανήκουν σε αυτό το σύνολο, δηλαδή τι έχουμε. Έχουμε α ανάστροφο. Ίσον α ανάστροφο, α ίσον με το μοναδιαίο, και ταυτόχρονα β ανάστροφο, ίσον β ανάστροφο, επί β ίσον με το μοναδιαίο. Το ερώτημά μας είναι τι γίνεται με το α επί β. Έχει αυτή την ιδιότητα. Δηλαδή ποια ιδιότητα. Α β επί α β ανάστροφο, αν μας κάνει ίσον με το μοναδιαίο. Εδώ βάζουμε ένα ερωτηματικό, δεν ξέρω. Τότε θα ήταν κλειστό το σύνολο. Συμφωνούμε. Ναι. Ναι, αλλά ας κάνουμε μερικές πράξεις εδώ πέρα από τους αναστρόφους που ξέρουμε. Θα έχουμε λοιπόν δίσκη ΑΒ. Ο ανάστροφος του γινωμένου σου και με το γινόμενο των αναστρόφων. Δηλαδή, θα είναι Β ανάστροφο, Β ανάστροφο επί Α ανάστροφο. Συμφωνείτε. Ναι, αλλά ως υπόθεση έχουμε ότι ο Β ικανοποιεί αυτή τη σχέση. Δηλαδή Β επί Β ανάστροφο μας κάνει τι, το μοναδιαίο. Α επί το μοναδιαίο επί Α ανάστροφο. Ναι, αλλά Α επί το Ι δεν μετράει, Α επί Α ανάστροφο μας κάνει το μοναδιαίο. Άρα, αν ο Α έχει αυτή την ιδιότητα και ο Β έχει αυτή την ιδιότητα και ο ΑΒ έχει αυτή την ιδιότητα. Άρα είναι κλειστό. Πρέπει να δούμε και το αντίστροφο στοιχείο. Έχουμε λοιπόν α ανάστροφο ίσον α ανάστροφο α ίσον με το μοναδιαίο. Τι γίνεται με το αντίστροφο. Αντίστροφος υπάρχει γιατί η ορίζουσα του είναι διαφορετική των ιδέων. Άρα μπορούμε να μιλάμε καταρχήν. Και αφού υπάρχει, βέβαια το δεύτερο βήμα είναι αν α πλην 1. Επί α πλην 1 ανάστροφο, αν αυτό είναι ο μοναδιαίος. Αυτό είναι το εξής πάντως. Α πλην 1 επί α ανάστροφο πλην 1. Δηλαδή ο ανάστροφος του αντιστρόφου ισούται με τον αντίστροφο του αναστρόφου. Έτσι, γλωσσοδέτες. Αυτό κάναμε. Το πλην 1, το αντίστροφο και το ανάστροφο μεταφέρονται. Αυτή τη γραμμή και άλλη. Ίσον. Τώρα, αυτό το ξέρετε πάλι από τη γραμμική άλγηβρα, ότι αν βρούμε τον πίνακα αβ αντίστροφο, ισούται με β πλην 1, α πλην 1. Αυτό το ξέρετε. Εδώ είναι το γινόμενο δύο αντιστρόφων. Θα γραφτεί αυτό, αλλά με την ανάποδη σειρά. Δηλαδή θα είναι α ανάστροφο επί α στην πλην 1. Ναι, αλλά ετούτο μέσα είναι ο μοναδιαίος. Γιατί είτε έτσι είτε έτσι είναι ο μοναδιαίος. Ο αντίστροφος του μοναδιαίου είναι ο μοναδιαίος. Άρα βγάλαμε ότι και ο α πλην 1 που υπάρχει έχει και αυτός αυτή την ιδιότητα. Άρα τελικά είναι μια υποομάδα. Σας φαίνονται δύσκολες αυτές οι εξηγήσεις. Θα την γράφατε αυτή κάτι τέτοιο. Πού θα κόλλαγες. Εντάξει, δεν θυμόμουν τις ιδιότητες ότι είναι ο ανάστροφος είναι γυρνάει ανάποδα, αλλά θα το βρίσκα λίγο. Για να δούμε. Λέει και το τρίτο. Παίρνουμε, για παίζουμε, τι λέει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στην εκφώνηση.
λόγο τι λέει. Ότι οι πίνακες που είναι αυτή τη μορφή, αλφα, βήτα, μηδέν, ένα. Οι πίνακες της G. Δηλαδή, η G τι είναι, είναι οι πίνακες 2x2 με πραγματικούς διάφορους του μηδενός ορίζους. Δηλαδή, οι πίνακες που είναι αυτής της μορφής, σωστά λες, που όμως είναι και η ορίζοντα διαφορετική του μηδενός, αν είναι μια υποομάδα. Συμφωνούμε. Πώς είναι αυτής της μορφής, δηλαδή, τι το ιδιαίτερο έχει. Ότι εδώ είναι ο άσος, στη θέση 2-2, και εδώ είναι πάντα το 0. Άρα για να έχει ορίζοντα διάφορο του μηδενός, δεδομένου ότι η ορίζοντα είναι α επί 1, α, θα πρέπει α διάφορο του μηδενός. Δηλαδή οι πίνακες στο ερώτημα C είναι 2 επί 2, 0, 1 η δεύτερη γραμμή και α διάφορο του μηδενός. Αποτελούν και το B είναι κάποιο στοιχείο στο R. Είναι υποομάδα. Το μοναδιαίο ανήκει. Γιατί? Γιατί είναι αυτή τη μορφή. Είναι 1, 0, 0, 1. Αν πολλαπλασιάσουμε δύο τέτοια στοιχεία όμως αυτή τη μορφή, θα πρέπει να το ελέγξουμε. Δηλαδή, παίρνουμε ένα α, β, 0, 1, με α διάφορο του μηδενός, αυτό μας αρκεί, έτσι, και ένα χ, ψ, 0, 1, με ένα χ διάφορο του μηδενός. Δύο στοιχεία μέσα της κατηγορίας. Το ερώτημα είναι το γινόμενο ποιο είναι. Αλφα χ. Εδώ είναι αλφα ψ. Και μη. Εδώ είναι μηδέν. Ναι. Αφού το α είναι διάφορο του μηδενός, το χ διάφορο του μηδενός, άρα και αυτό είναι διάφορο του μηδενός, α χ διάφορο του μηδενός, η δεύτερη γραμμή είναι 0,1, άρα ανήκει στην πώς το ονομάσεις με το τρίτο σύνολο, δεν το ονομάσεις. Εντάξει, ανήκει. Και τι άλλο πρέπει να πρέπει το αντίστροφο να υπάρχει, που υπάρχει γιατί έχει ορίζοντα διάφορο του μηδενός, ένα τυχαίο στοιχείο αυτής της κατηγορίας είναι ποιο. Α, Β, 0, 1. Αυτό είναι ένα στοιχείο με α διάφορο του μηδενός. Το ένα τυχαίο στοιχείο, ένας αντιπρόσωπος. Το αντίστροφο του, το α, Β, 0, 1, το αντίστροφο του, σύμφωνα με αυτά που λέγαμε, θα είναι 1 δια α, το οποίο έχει νόημα γιατί είναι διάφορο το μηδενός. Το αντίστροφο τι είναι, απλώς αλλάζουμε αυτά, 1 α και τούτα τους αλλάζουμε σημείο. Οπότε τι λέμε. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μέσα. Είναι ή δεν είναι. Είναι. Πώς. Γιατί. Είναι η προσπασία μόνο τα στοιχεία με ένα ψάφα και κάτω είναι η μονάδα. Ίσον λοιπόν. Ένα προς άλφα. Το στοιχείο είναι πλην γη προς άλφα. Μηδέν ένα. Γιατί έχει και την ορίζω το ένα προς άλφα και πρέπει να πει μέσα. Αν ήταν έτσι, δεν θα ήταν, γιατί δεν είχε άσο εδώ κατά ανάγκη. Τώρα είναι εκεί πέρα, είναι αυτής της μορφής, άρα είναι μια υποομάδα. Εδώ σας θέλουμε τις μεταθέσεις. Στο 2. Εδώ παίρνουμε όλες τις μεταθέσεις της SN. Θυμόστε τι είναι η μετάθεση.
Παίρνουμε λοιπόν το σύνολο 1, 2, 3, μέχρι μη, μέχρι εν. Και παίρνω μια, 1 προς 1 και 1, 2, εν, στον εαυτό του. Ένα προς ένα και επί. Αυτή είναι μια μετάθεση. Το σύνολο όλων των μεταθέσεων είναι μια ομάδα με πράξη τη σύνθεση και μάλιστα έχει μη παραγωγικών στοιχεία. Οι μισές είναι άρτης, οι μισές είναι περιδές, τα είχαμε δει, έτσι. Ωραία. Είναι μια ομάδα. Εμάς μας ζητάει έτσι, το να κατανοήσουμε τι ζητάει είναι το μισό πρόβλημα, για να μην πω το παραπάνω. Μας λέει το εξής, ότι παίρνουμε εκείνες τις μεταθέσεις της SN, της 1 προς 1 και επί, που τα άλλα στοιχεία δεν ξέρουμε τι τα κάνει, αλλά το τελευταίο στοιχείο, το SN, το αφήνει σταθερό, αν είναι μια υποομάδα. Αν έχουμε και κάποιο πρόβλημα κατανόησης ή ρωτάμε, κάνουμε και ένα παράδειγμα στο πρόχειρο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν πάμε την S3, θυμόσαστε την S3 που έχει 6 στοιχεία. Η S3 θα έχει θήτα, όπου θήτα από το 1, 2, 3 στον εαυτό της, 1, 2, 3, 1 προς 1 και 1. Έχει 6 στοιχεία. Και εμείς αναζητούμε εκείνες τις μεταθέσεις που θήτα του 3 ίσον 3. Ποιες είναι αυτές από τις 6 μεταθέσεις? Να τις γράψουμε τις 6. Να τις γράψουμε τις 6. Αν δεν καταλαβαίνετε και δεν να το λύσετε θεωρητικά γενικά, γράφουμε ένα παράδειγμα, τι γίνεται για 1 ίσον τάδε. Λοιπόν, οι 6 μεταθέσεις εδώ πέρα είναι οι εξής. 1 στο 1, 2 στο 2, 3 στο 3. Η άλλη είναι 1 στο 1, 2, 1 στο 2. Η άλλη είναι 1 στο 3, 3 στο 1, 2 στο 2. Το 2, το 1, 3, 1 στο 2, 2 στο 1, 3 στο 3, 2, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Αυτές είναι οι 6 μεταθέσεις. Από τις 6 αυτές μεταθέσεις, λέω τώρα πώς πάει κανείς ψάχνοντας, μην γνωρίζοντας τι γίνεται γενικά, έτσι. Εγώ, αν ήμουν δηλαδή, που τα βλέπα ίσως για πρώτη ή δεύτερη φορά, έτσι θα έκανα. Λοιπόν, ποιες από αυτές τις 6 μεταθέσεις τώρα, το 3 το πάνε στο 3. Είναι αυτή. Έτσι. Που είναι η ταυτότητα. Εδώ το 3 το πάει στο 2, δεν παίζει, ούτε εδώ παίζει. Εδώ είναι αυτή. Ούτε αυτή, ούτε αυτή. Άρα είναι αυτό. Αυτή η μετάθεση τώρα πώς μπορούμε να την γράψουμε σαν κύκλο. Είπαμε το 3 πάει στο 3, 1, 2. Εξετάζουμε τώρα, είναι η ομάδα αυτή και αν είναι, τότε μάλλον θα έχουμε ισχυρές ενδείξεις. Έχει την ταυτοτική. Την ταυτοτική την έχει. Και... αν πάρουμε αυτό και αυτό και τα κάνουμε την πράξη, αφού είναι η σύνθεση, είναι αυτό. Δυο φορές αυτό. Τι θα μας δώσει. 1-2, σύνθεση 1-2. 1-2, σύνθεση 1-2. Σημαίνει, έχουμε το 1 και το 2. Τη μια φορά τα αλλάζουμε έτσι, μετά σύνθεση το ξαναλλάζουμε. Τι θα μάζουμε. Το
Τελειώνεται. Γιατί, πώς θα κάνουμε την πράξη. Το 1. Το 1 μέσω της πρώτης πάει στο 2. Το 2, άμα επιδράσει στη δεύτερη σύνθεση, πάει στο 1. Άρα το 1, το 1 κλείνει ο κύκλος. Το 2, που δεν το ξέρω, το 2 πάει στο 1. Το 1 πάει στο 2. Άρα ξανακλίνει ο κύκλος και το 3 ξανακλίνει ο κύκλος γιατί δεν εμφανίζεται. Τούτο όμως είναι το 1 απεικονίζεται στο 1, το 2 στο 2, το 3 στο 3. Άρα είναι η ταυτότητα. Το περίμενες να είναι η ταυτότητα. Γιατί έκανες αυτό το λάθος. Βιάστηκες ή δεν το. Όχι, το. Όταν είπα να βγαίνει το ίδιο, έπρεπε να βγαίνει τάξης 2. Δεν έπρεπε να βγαίνει τάξης 2. Τι είναι. Δηλαδή θα το πολλαπλασιάσουμε και θα μας δίνει το άλλο. Θα έπρεπε να ήταν μέσα εδώ, αυτό ήταν. Ναι, το ότι ήταν κλειστό, το ήξερα ότι είναι κλειστό. Αλλά το ότι μας έδινε το γιο, το σκέφτηκα. Τώρα το αντίστροφο του γιώτα είναι το εαυτός, το 1-2 είναι ξανά ο εαυτός, τώρα είναι μια υπομάδα. Αυτό λέω ότι είναι. Δεν ξέρω αν το θυμάμαι καλά, αλλά εφόσον έχουμε δύο στοιχεία, έχουμε μια ομάδα τάξης 2. Ομάδα από ομάδα, δεν πρέπει να μας δίνει κάποιο στοιχείο να έχει τάξη 2. Βεβαίως, α, το πας έτσι. Μπράβο, τούτο είναι το στοιχείο, εντάξει, ναι, αυτό λες. Το γιο είναι ένα. Επομένως, θα ισούτε με το αντιστροφό του, γενικά, ας πούμε. Ωραία. Επομένως, δεν λύσαμε τίποτα. Κάτι έχουμε, λέω, ισχυρές ενδείξεις και έχουμε το σύνολο, πώς το λέει, ητά. Τι ητά. Στη ητά, είναι το σύνολο, λοιπόν, όλων των σίγμα που ανήκει στην SN, έτσι ώστε το σίγμα του N ίσον N. Η ταυτοτική έχει την ιδιότητα όλα τα σταθεροποιεί. Επομένως το N ίσον N, πολύ περισσότερο το N, συνεπάγεται την ταυτοτική ανήκει στην ίδια. Αν σίγμα 1, σίγμα 2 ανήκει στην ήττα, τι σημαίνει αυτό. Okay. Ότι σίγμα 1 το n ίσον n και σίγμα 2 το n ίσον n. Συνεπάγεται, εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται με τη σύνθεση. Σίγμα 1, σύνθεση σίγμα 2. Του N. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν, κάπου θα πηγαίνουν. Και μάλιστα ένα προς ένα και επί. Εντάξει καιρό. Αλλά το N μέσω της πρώτης θα είναι σίγμα 2 του N. Θα πηγαίνει στο N. Ναι, αλλά αν επιδράσει και η άλλη, αφού έχει και αυτή την ιδιότητα, θα είναι N. Τα αφήνουμε αναλύοντα και η σύνθεση. Αφού και η σύνθεση έχει αυτή την ιδιότητα, συνεπάγεται σύνδεγμα 1, σύνδεση σύγμα 2, ανοίγει στην ίδια. Απ' την άλλη μεριά, εάν σίγμα του N ίσον N, αυτό είναι μια συνάρτηση από το 1, 2, 3, N στον εαυτό του, που όλα τα άλλα τα πηγαίνει κάπου, εκτός από το N στο, στο N, ακριβώς. Η αντίστροφη υπάρχει γιατί είναι 1 προς 1 και επί, αλλά εφόσον η πρώτη πήγαινε το N στο N, η αντίστροφή της που θα το πηγαίνει, από τον ορισμό της αντίστροφης. Το N θα το πηγαίνει ξανά στο N. Δεν χρειάζεται να το πηγαίνει. Συνεπάγει λοιπόν, αφού υπάρχει η σίγμα από την N και υπάρχει, γιατί είναι ένα προς ένα και επί, και το σίγμα την ένα του N είναι N. Άρα είναι μια υποομάδα και αυτή. Τι μας είπε για αυτό, μας είπε λίγο. Ποια εντάξει. Αληθεύει. Ποια εντάξει. Ποια είναι η τάξη. Α. Ωραία, αυτό είναι συνδυαστικό το ζήτημα. Τι θέλουμε. Μεταθέσεις. Θέλουμε εκεί. Έχουμε 1, 2, 3 μέχρι 10. Και θέλουμε από τις 10 παραγωγικό μεταθέσεις, εκείνες που το 10 το σταθεροποιούν. Το 10 είναι στη θέση του στο 10. Επομένως μόνο ανακατεύονται τα 9 τα υπόλοιπα. Άρα είναι νη πλην 1 παραγωγικό. Χαρητήν, εντάξει, θες να επαναλάβω τίποτα. Εντάξει. Η τάξη της ήττα, λοιπόν, είναι νη πλην ένα παραγωγικό.
κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Θα τις λύσουμε όλες. Πώς σας φαίνεται, είναι κατανοητά τώρα, είσαστε, πώς αισθάνεστε τον εαυτό σας? Καλύτερα, σιγά σιγά. Θα τα λύνατε αυτά, θα τα απαντούσατε? Ναι, το προϋπόθεση ότι έχω διαβάσει τις ιδιότητες που θα να δώσω το χέρι για τις ιδιότητες. Πόσο πιθανό είναι να διαβάσει τις ιδιότητες? Δεν πάω να γράψω όταν έχω διαβάσει τις ιδιότητες, δεν γίνεται. Και δεν θα πας στην Αγγλία πάλι? Όχι. Μετά την αξιστική. Αποτέλεσμα.